Κύριε Σέρφ, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα σχόλια που αποσπά η Ελλάδα από τους Γερμανούς, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά αρνητικά δημοσιεύματα στον τύπο. Καταρχήν θα πρέπει να ανασκευάσω την εικόνα αυτή που προέρχεται από τον κίτρινο τύπο και δείχνει ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύουν. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν το πιστεύουμε. Ωστόσο, είμαστε απογοητευμένοι. Λίγο περισσότερο τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Για τις σημαντικές δομικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν δεν έγιναν πράξη. Ο δημόσιος τομέας δεν αναμορφώθηκε, οι μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά καθυστερούν, οπότε απογοητευτήκαμε κυρίως από αυτά. Είδαμε ότι οι μισθοί μειώθηκαν και οι φόροι αυξήθηκαν. Αλλά αυτό χτύπησε τους φτωχότερους και οι πλούσιοι εξακολουθούν να μην πληρώνουν φόρους και βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και αυτό που επίσης δεν καταλαβαίνουμε είναι το γιατί να κατηγορούνται οι Γερμανοί για την ελληνική κρίση. Αυτό δεν βοηθάει. Οι Γερμανοί φορολογούμενοι πληρώνουν δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί κατηγορούμαστε ότι δεν βοηθούμε. Πάντως υπάρχουν δύο πλευρές. Δεν σας κατηγορούν όλοι, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, αυτό που θα θέλαμε να μας ξεκαθαρίσετε είναι το αν εσείς πιστεύετε ότι σε αυτή την κατάσταση το φταίξιμο δεν είναι τόσο των πολιτών, όσο της πολιτικής ηγεσίας και της εκάστοτε κυβέρνησης. Συμφωνείτε σε αυτό? Σωστά. Απογοητευόμαστε με την πολιτική ηγεσία, όχι με τον Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για τις τρέχουσες εξέλιξεις στην Ελλάδα. Καταρχήν, πώς βλέπετε τη νέα κυβέρνηση, το γεγονός ότι υπάρχουν νέες καθυστερήσεις λόγω και θεμάτων υγείας, νέος υπουργός οικονομικών, ποιο είναι το σχόλιο σας? Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου. Αλλά οι τελευταίες εκλογές κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης αυτής, που δείχνει ότι η Ελλάδα θέλει πραγματικά να αλλάξει. Ακούσαμε πολλά από την αριστερά, τα οποία αντιτίθεται πλήρως με το μνημόνιο. Ακούσαμε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να μην είναι και τόσο υπέρ του προγράμματος πια. Οπότε είμαστε σκεπτικοί τώρα. Not really in favor of the program anymore, so we are very skeptical now. And Mr. Samaras, ο κύριος Σαμαράς ήταν κατά του πρώτου μνημονίου, αποδέχθηκε μόνο το δεύτερο, μετά από πολλή πίεση. Δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θέλει να κάνει αλλαγές. After a lot of pressure, so we're not really optimistic that he really wants to change a lot of things. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση τώρα πρέπει να κάνει πολλά. Αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και η Κομισιόν φαίνεται να έχουν την διάθεση για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Παρ' όλα αυτά, η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες επιμένουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε με λιτότητα και χωρίς αλλαγές στο μνημόνιο. Πιστεύετε ότι η Άγγελα Μέρκελ θα κρατήσει αυτή τη στάση μέχρι τέλους ή στη συνέχεια θα υποχωρήσει? Τι σκέπτεται πραγματικά για την Ελλάδα? What actually Angela Merkel is thinking about Greece? Πιστεύω ότι θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση σε αυτό το περιβάλλον όπου αποουσιάζει η εμπιστοσύνη. Θα ήταν ευκολότερο να γίνουν δεκτές κάποιες αλλαγές στο μνημόνιο αν ήδη η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις όπως έκαναν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, έκαναν και περισσότερα από αυτά που ζήτησε η Τρόικα. Οπότε επανέκτησαν την εμπιστοσύνη και αυτό το αξιολόγησαν και θετικά οι αγορές. Αν η ελληνική κυβέρνηση έκανε το ίδιο, τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα, αλλά τώρα σε αυτό το περιβάλλον είναι δύσκολο. Ίσως στο τέλος η κυρία Μέρκελ δεχτεί την καθυστέρηση κάποιων μεταρρυθμίσεων, όχι να τις αποδυναμώσει. Είναι απολύτως απαραίτητες. Θα βοηθήσει αν οι Έλληνες πολιτικοί προωθήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις για το δικό τους καλό. Όχι μόνο να αντιτίθεται σε αυτό.
πρέπει να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Δεν διαφωνούν συνεχώς, βλέπουν τι είναι σημαντικό για τη χώρα τους, τι τους βοηθάει, επαναφέρουν την εμπιστοσύνη. Σε αυτό το περιβάλλον είναι εύκολο να πάρουν διαπραγματευτείς. Μάλιστα, σωστά. Ωστόσο, πέρα από αυτό, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για μια επαναδιαπραγμάτευση? Ίσως να υπάρχει ένα μικρό περιθώριο, κυρίως στη χρονική διάρκεια του μνημονίου. Ενώ ότι λόγω των δεύτερων εκλογών οι μεταρρυθμίσεις και πάλι καθυστέρησαν. Θα μπορούσε ίσως εκεί να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο, αλλά περιορισμένο. Αλλά όχι ίσως τις ίδιες μεταρρυθμίσεις. Τώρα, πιστεύετε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ακόμη και της Ισπανίας, όπως ακούσαμε το τελευταίο διάστημα? Ναι, το πιστεύω. Πιστεύουμε ότι με τις εκλογές απλά κερδίθηκε λίγος χρόνος, αλλά τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Ναι, τα προβλήματα είναι ακόμα εδώ. Ναι, είναι ακόμα μπροστά και πρέπει να λυθούν. Αν δεν δούμε σύντομα τα σημάδια και τις διαθέσεις της νέας κυβέρνησης για πραγματικές μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές που είναι δύσκολες αλλά απαραίτητες, τότε οι χρηματαγορές θα παίξουν το στοίχημα της εξόδου ακόμα περισσότερο και θα γίνει ακόμα δυσκολότερη η αποφυγή της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ. Αυτή είναι αλήθεια τώρα. Θα πρέπει να δούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές και να τις δούμε σύντομα. Αλλιώς θα δούμε την έξοδο της Ελλάδος. Θα πρέπει να σας πούμε ότι και οι Έλληνες περιμένουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από την κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα, αλλά τελικά τίποτα δεν γίνεται εξαιτίας των κυβερνήσεων και των προβλημάτων που υπάρχουν εκεί. Απλά σαν ένα σχόλιο. Τώρα, πολλοί αναλυτές δίνουν και την πιθανότητα εξόδου της Γερμανίας από την Ευρωζώνη σε περίπτωση που η κατάσταση ενταθεί στο Νότο. Είναι αυτό μια πιθανότητα κατά την άποψή σας? Υπάρχει μια πιθανότητα, αλλά είναι πολύ μικρή. Γιατί θα σήμαινε μια πλήρης διάσπαση της Ευρωζώνης. Αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο και δεν ενδιαφέρει κάτι για τη Γερμανία. Ωστόσο, αυτό που έχει αλλάξει είναι η κοινή γνώμη που αφορά την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Δεν ήταν κάτι το επιθυμητό πριν και τις ελληνικές εκλογές, ωστόσο τώρα ακόμα και η κυβέρνηση αποδεχόταν έξοδο της Ελλάδος και γίνονται όλο και περισσότεροι πολιτικοί, αλλά και αναλυτές που είναι υπέρ της εξόδου. Ωστόσο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω πως όλοι πιστεύουν ότι η έξοδος από το ευρώ δεν θα ήταν λύση για την Ελλάδα, γιατί ακόμα και μετά από αυτό θα έπρεπε να γίνουν μεταρρυθμίσεις για τα προβλήματα δεν θα λύνονταν. Θα παρέμεναν εκεί. Οπότε δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι η έξοδος είναι η λύση. Yeah,